με οργανωτικό μυαλό, διότι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα το να συγγράψεις ένα τέτοιο βιβλίο τέτοιων απαιτήσεων. Και από την άλλη, αυτός ο νέος άνθρωπος επέλεξε τον τόπο καταγωγής του, την Πρέβεζα, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, για την παρουσίαση του βιβλίου του. Υπό την έννοια αυτή, δεν ήταν ποτέ δυνατόν να μην αποδεχθούμε την πρόσκληση αυτή, αλλά και την συμμετοχή μας στην εκδήλωση, που αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον Δικηγορικό Σύλλογο της Πρέβεζας. Πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο έρχεται να καλύψει ένα κενό σε ένα τομέα εξειδίκευσης. Χρειάστηκε χρόνος, χρειάστηκε κόπος, όμως το αποτέλεσμα, κατά την ταπεινή μου άποψη, δικαιώνει τον συγγραφέα και μας χαρίζει ένα πολύτιμο εργαλείο, το οποίο κατά την άποψή μου δεν θα πρέπει να λείψει από καμία βιβλιοθήκη συναδέλφου και όχι μόνο. Πραγματεύεται το θέμα εξαντλητικά, παραθέτει όλα τα στοιχεία, είτε αυτά έχουν, είτε αυτά είναι ουσιαστικά είτε δικονομικά ζητήματα, γίνεται μια πολύ καλή νομική ανάλυση και αυτή η λεπτομερής παράθεση όλων των ζητημάτων του προσδίδει μια αμεσότητα και μια πρακτικότητα. Υπάρχει πλέον ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για το θέμα που συζητάμε σήμερα, για το βιβλίο του Γρηγόρη του Αυδίκου. Υπάρχει μια διαμορφούμενη νομολογία η οποία ολοένα εμπλουτίζεται, ολοένα αυξάνονται και οι αιτήσεις μετά όσον αφορά το ένδικο αυτό μέσο, και η θεσμοθέτηση της αίτησης αυτής, του ενδίκου αυτού μέσου, κατά την άποψή μας καταδεικνύει και την ύπαρξη του συστημικού προβλήματος στην ελληνική διοικητική δικαιοσύνη. Βέβαια, προβλήματα έχουμε και στους άλλους κλάδους της δικαιοσύνης, αλλά το θέμα που πραγματεύεται το βιβλίο αυτό έχει να κάνει με την εύλογη διάρκεια στην διοικητική δίκη. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα, όλοι το γνωρίζουμε, και πλέον η ελληνική διοικητική δικαιοσύνη είναι αντιμέτωπη με τις προκλήσεις των καιρών, με την έννοια ότι πλέον επιβάλλεται η αναδιοργάνωσή της, στο πλαίσιο όμως της χρυσής τομής, όπως αναφέρεται στο βιβλίο, της εξισορρόπησης μεταξύ της ποιότητας και της ταχύτητας. Το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ κατοχυρώνει ως ανθρώπινο δικαίωμα τη δίκαιη δίκη. Τι είναι η δίκαιη δίκη και ποιος είναι ο χρόνος της αποπεράτωσης? Ποια είναι η εύλογη διάρκεια? Ποια είναι η λογική προθεσμία? Η χώρα μας έχει καταδικαστεί πολλές φορές για παραβίαση της λογικής προθεσμίας από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια και κατά την άποψη πολλών το ένδικο αυτό βοήθημα έρχεται να λειτουργήσει ως ανάσχεση, ώστε να μην εξάγεται πλέον το πρόβλημα και να μειώνεται η αξιοπιστία και η εικόνα της χώρας. Θα ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο όσον αφορά τον πρόλογο στο βιβλίο που υπογράφεται από τον κύριο Δρόσο, τον καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών, ο οποίος σε μια μισή σελίδα συμπυκνώνει και σκιαγραφεί το περιεχόμενο αλλά και τις αρετές του βιβλίου, και θα ήθελα να το διαβάσω επιλέξει αυτό το ερώτημα και αυτό τον προβληματισμό ο οποίος ανακύπτει. Γιατί όμως αποζημιώνεται ο διάδικος που κατέστη θύμα υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης? Είναι αποζημίωση για καθεαυτήν την παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, άρα αποζημίωση για κάποια μορφή ηθική βλάβη που υπέστη ο ταλαιπωρημένος διάδικος, ή μήπως συνδέεται και με τις υλικές ζημίες που υπέστη από την καθυστέρηση, οπότε το μέγεθος της αποζημίωσης μπορεί και πρέπει να υπολογιστεί με εντελώς διαφορετικά μέτρα, όπως καταλήγει ο κύριος Δρόσος, και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Το βιβλίο του Γρηγόρη του Αυδίκου παρέχει γενναιόδωρα το υλικό αυτό που μας επιτρέπει να επιχειρήσουμε να εμβαθύνουμε το θέμα. Και θα ήθελα και σε άλλο ένα σημείο να σταθώ, στο άρθρο 57. Στο άρθρο 57 που γίνεται αναφορά για τα κριτήρια για τη διαπίστωση και την επιδίκωση της δίκαιας ικανοποίησης. Είναι η συμπεριφορά των διαδίκων κατά την εξέλιξη της δίκης, για την οποία παραπονείται ότι η διάρκεια της υπερεύει την εύλογη διάρκεια.
είναι η πολυπλοκότητα των τιθέμενων νομικών ζητημάτων, είναι η στάση των αρμοδίων κρατικών αρχών, είναι το διακύβευμα της υπόθεσης για τον ετούντα. Και εδώ γεννώνται ερωτήματα και προβληματισμοί. Πώς θα καταλήξουμε σε μια ασφαλή κρίση ότι πράγματι έχουμε τις προϋποθέσεις και έχουμε τα κριτήρια αυτά για να ικανοποιηθεί το αίτημα του ετούντος? Αυτά βέβαια, για αυτά θα μας μιλήσουν οι καθήλοι αρμόδιοι. Είναι ο κύριος Κεραμιτσής και φυσικά ο Γρηγόρης ο Αυδίκος. Γρηγόρη, ευχόμαστε τα καλύτερα, πάντα ψηλά. Σε ευχαριστούμε για την τιμή που μας έκανες και θα ήθελα απλώς χαριτολογώντας να σου πω το εξής. Συμπτωματικά τη Δευτέρα συνεδριάζει το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνου με τα Βατική Έδρα Πρέβεζας, στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Πρέβεζας. Να σε πληροφορήσω λοιπόν ότι όλες οι προσφυγές, είτε αυτές είναι του ΙΚΑ, είτε της ΔΟΗ, είτε των συμπολιτών εδώ, χρονολογούνται από το 2006 και από το 2007. Ψάχνουμε να βρούμε τους φακέλους, έχουν αποβιώσει οι διάδικοι, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι εάν θα αναβληθούν και όποιες υποθέσεις για κάποιους λόγους, πάμε, ξέρεις πώς πάμε, σε πρώτο βαθμό, σε δεύτερο βαθμό και για να γίνει αμετάκλητη μια απόφαση, άρα μιλούμε για μια 20ετία τουλάχιστον, έτσι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και κάτι άλλο, πριν από λίγες μέρες βρισκόμασταν στα Γιάννα για τις πολιτικές μας υποθέσεις και επισκεφθήκαμε κάποιοι το Διοικητικό Πρωτοδικείο για τις όποιες εκκρεμότητες. Υπάρχουν αποφάσεις που περιμένουμε να επιδοθούν εδώ και 3 χρόνια. Και εκεί μας είπαν ένας υπάλληλος της γραμματείας ότι εγώ είμαι ο μικρότερος της παρέας και είμαι 46 ετών. Σε κάποια χρόνια, λέει, θα κουβεντιάζουμε τους άλλους και θα ανταλλάσσουμε απόψεις για τις εξετάσεις μας και για την φαρμακευτική αγωγή που θα πρέπει να παίρνουμε. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι. Απαιτείται αναδιοργάνωση εκβάθρων, δικαστές, στελέχη, για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Σου ευχόμαστε και πάλι πάντα ψηλά και ευχαριστούμε και πάλι για την τιμή που μας έκανες. Θα ήθελα λίγο ο κύριος ο Θωμάς ο Πεπώνης, ο συνάδελφος, να κάνει μια αναφορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρωτοδίκη, κύριε Πρωτοδίκη, αγαπητέ Γρηγόρη, αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Είναι μεγάλη μας χαρά που σήμερα υποδεχόμαστε τον συμπατριώτη μας Γρηγόρη Αυδίκο και τον προσκεκλημένο του Ιωάννη Κεραμετζή, διοικητικό δικαστή, για την παρουσίαση του βιβλίου του Γρηγόρη. Ευχαριστώ τον πρόεδρο του Συλλόγου μας, κύριο Θωμά Γεωργίου, για την τιμή που μου έκανε και μου εμπιστεύτηκε να συμμετάσχω στη σημερινή παρουσίαση, πρόσκληση, την οποία αποδέχτηκα με μεγάλη χαρά, μιας και με τον Γρηγόρη με συνδέει προσωπική διαδικτυακή φιλία και μου δόθηκε και η ευκαιρία σήμερα να το γνωρίσω και από κοντά. Αγαπητέ Γρηγόρη, είμαστε υπερήφανοι, σαν Πρεβεζάνη για σένα. Συγχαρητήρια για το πόνημά σου. Δεν θέλω να επεκταθώ γιατί ο πρόεδρος τα είπε πολύ καλύτερα και περισσότερα. Αλλά και εγώ με τη σειρά μου σου εύχομαι καλή συνέχεια και στο συγγραφικό σου, και στο συγγραφικό σου έργο. Ελληνική δικαιοσύνη. Μόνιμα ταλαιπωρούμενη στη διελκυστίνδα των δύο αντίπαλων μεγεθών, την ταχύτητα και την ποιότητα. Θα με συγχωρέσετε να αναφερθώ λίγο στην πολιτική δίκη, γιατί εμείς πιο πολύ την ζήσαμε και τη ζούμε σε μεγαλύτερο βαθμό και σε εντονότερο βαθμό από, αυτή την, από την διοικητική δίκη. Οι αρχαιότεροι από εμάς θυμόμαστε την πράξη. Έβγαινε μια πράξη από το δικαστήριο η οποία διέταζε αποδείξεις. Που διέταζε αποδείξεις οι οποίες διαρκούσαν χρόνια. Και έτσι έβγαινε απόφαση αφού ήδη είχαν αλλάξει 2 και 3 εισηγητές. Προσωπικά εγώ έζησα και τον απόϊχο της πράξης και από τα ειρηνοδικεία. Θυμάμαι τον καθηγητή μου Κωνσταντίνο Μπέη στο περιοδικό Τη Δίκη που εξέδιδε. Όταν έγιναν κάποιες τροποποιήσεις της πολιτικής οικονομίας το έτος 1995, που κάνοντας κριτική στις νέες αυτές τότε διατάξεις, τις είχε προσομοιάσει με το να, σαν να σε πηγαίνουν στο χειρουργείο
χωρίς να σου κάνουν προηγουμένως τις κλινικές εξετάσεις. Εγώ πολύ θα ήθελα να τον έχω δίπλα μου, απέναντί μου και να έχω την άποψή του. Ποια είναι η άποψή του για τις σημερινές τροποποιήσεις της πολιτικής δικονομίας που καλούμαστε όλοι να την εφαρμόσουμε. Δεν παραγνωρίζουμε όμως το γεγονός ότι οι συνθήκες αλλάζουν, οι ρυθμοί είναι πολύ πιο γρήγοροι, το ίδιο και οι απαιτήσεις, και θα πρέπει αυτούς τους γρήγορους ρυθμούς να τους ακολουθήσει και το δικαιοδοτικό μας σύστημα, μιας και ο αντίκτυπό τους πλέον έχει ξεπερνάει τα στενά όρια της χώρας μας. Ανεξάρτητα όμως των όποιων δυσκολιών, είτε δομής των δικαστηρίων, είτε ταχύτητας και όλων αυτών των πραγμάτων, είναι παγιωμένη η απέτηση του Ευρωπαίου πολίτη, δηλαδή και του Έλληνα, για μια δίκαιη δίκη, στην έννοια της οποίας εμπεριέχεται και αυτή η έννοια της εύλογης διάρκειας δίκης. Η δίκαιη δίκη κατοχυρώνεται σαν ανθρώπινο πλέον δικαίωμα στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο εξής ΕΣΔΑ. Σύμφωνα με αυτό, κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα, όπως η υπόθεσή του, να δικαστεί εντός λογικής προθεσμίας. Έτσι, η εύλογη διάρκεια της δίκης κατά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εφ' εξής ΕΔΑ, είναι έκφανση της δίκαιης δίκης. Η έννοια της δίκαιης ικανοποίησης λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης αποτελεί έννοια που αναπτύχθηκε από την ομολογία του ΕΔΑ, του Δικαστηρίου δηλαδή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, επιχειρώντας να καλύψει την ηθική βλάβη του προσφεύγοντος ακριβώς λόγω της παραβίασης του δικαιώματος αυτού σε δίκαιη δίκη. Οι σοβαρές καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης είναι φαινόμενο που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία και θέτει σε διακινδύνευση την εμπιστοσύνη του πολίτη στην αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος. Σε ακραίες δε περιπτώσεις μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά εμπόδιο στην πρόσβαση στο δικαστήριο, όπως επίσης και ότι ισοδυναμεί και με άρνηση δικία. Η πρόβλεψη όμως αυτή της εύλογης διάρκειας της δίκης θα παρέμενε μια ευχή, ένα κενό γράμμα νόμου, εάν στο άρθρο 13 της ίδιας συνθήκης δεν υπήρχε η εγγύηση της υπάρξεως του εσωτερικού δίκαιου προσφυγής, η οποία να εξασφαλίζει τον ενδιαφερόμενο την πραγματική άσκηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που κατοχυρώνονται από την ίδια την σύμβαση. Αλλά και πάλι, η προσφυγή αυτή θα πρέπει επίσης να είναι αποτελεσματική, και μάλιστα η αρχή που θα εξετάσει την προσφυγή αυτή θα πρέπει να περιβάλλεται από εγγυήσεις και από εξουσίες που εξασφαλίζουν τη ζητούμενη αποτελεσματικότητα. Όλοι μας, όσοι λειτουργοί της δικαιοσύνης, έχουμε βιώσει, εκπροσωπώντας τους εντολείς μας, τις συνέπειες που επέρχονται από τις περιπτώσεις της αδικαιολόγητης καθυστέρησης, κυρίως της πολιτικής δίκης και της διοικητικής σας. Ήταν γλαφυρότατος και παραστατικότατος ο κύριος πρόεδρος του συλλόγου μας για την διοικητική δίκη, για την οποία συμβάλλουμε πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι και σαν δικηγόροι. Η καθυστέρηση αυτή αποτυπώνεται στο πλήθος των καταδικαστικών αποφάσεων σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και των ποσών που κλήθηκε να πληρώσει από το ΕΔΑ επί τέτοιων προσφυγών. Παραλείπω να αναφέρω τα θλιβερότατα στατιστικά στοιχεία. Ενδεικτικά όμως αναφέρω ότι από το 1997 μέχρι το 2014 περίπου, το ελληνικό δημόσιο είχε πληρώσει γύρω στα πάνω από 8,5 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση. Αν κάνετε την αναγωγή σε μισθούς, συντάξεις, αντιλαμβανόμαστε και το μέγεθος. Προς ανάσχεση των προσφυγών αυτών, με τον νόμο 4055 του 12 που αφορά τη διοικητική δίκη, εισήχθη στο δικαίωμα στο εσωτερικό ένδικο βοήθημα με σκοπό την παροχή αποζημίωσης σε περίπτωση μεγάλης διάρκειας της διοικητικής δίκης. Η εξέταση αυτή της προσφυγής ανατίθεται σε διοικητικό δικαστή, ένα παράδοξο που θα το δούμε και παρακάτω, ανάλογα με το δικαστήριο κατά το οποίο υπάρχει το παράπονο. Ένα σύμβουλο υπάλληλο για απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας, ο πρόεδρο εφετών για απόφαση εφετείου, ο πρόεδρο πρωτοδικείου για το πρωτοδικείο. Τώρα, εύλογα, εάν το όργανο αυτό παρέχει εγγυήσεις για μερόληπτη κρίση, αυτό προσωπικά με κάνει εμένα πολύ επιφυλακτικό, προσωπικά επιφυλακτικό, και θα ήθελα έτσι να ακούσω ένα καθησυχαστικό λόγο από τους επόμενους ομιλητές που θα ακολουθήσουν, μιας και είναι διάχυτη στην πλημμόσια διοίκηση, εν ευρία ενία βέβαια, η κακώς εννοούμενη συναδελφική και δημοσιοπαλληλική αλληλεγγύη σε εισαγωγικά, όχι πάντα χάρη των υπηρεσιακά κατώτερων ατομικώς
υπηρετούντων, αλλά τις διαφυλάξεις του κύρους του ελεγχόμενου δικαστηρίου αφηρημένα. Εάν ευδοκιμήσει η προσφυγή, επιδικάζεται ένα ποσό και κάποια έξοδα. Εάν απορριφθεί, επιβάλλεται δαπάνη υπέρ του δημοσίου, η οποία μπορεί να έρθει έως το πενταπλάσιο του παραβόλου. Εάν απορριφθεί ως απαράδεκτη, προφανώς δεν ήμουν έτοιμος να εξετάσω και το εκπρόθεσμο, αν δηλαδή είναι απαράδεκτη ή προφανώς αβάσιμη, μπορεί να φτάσει μέχρι το δεκαπλάσιο. Αυτή η ποινή, δηλαδή το να προσφεύγω και αν τη χάσω θα έχω μία χρηματική ποινή στο πενταπλάσιο ή στο δεκαπλάσιο, προσωπικά μου δημιουργεί μια αίσθηση υποκρισίας της ελληνικής δημόσιας ένομης τάξης, δηλαδή από τη μια πλευρά να σου δίνει το δικαίωμα να προσφύγεις τάχατες για να αποζημιωθείς λόγω της καθυστερήσεως, αλλά αν τη χάσεις όμως, την έβαψες. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια δαιμόκλεια σπάθη και η άσκηση του ένδικου αυτού βοηθήματος είναι ένα παρακινδυνευμένο εγχείρημα, μήπως πάει κάποιος για μαλλί και φύγει κουρεμένος κατά το κοινό λεγόμενο. Εδώ θα πρέπει να επισημάνω, βέβαια το ακροατήριο απαρτίζεται και από μη νομικούς, ότι στη διοικητική δίκη τα τελευταία χρόνια έχουν θεσπιστεί τόσα οικονομικά και δικονομικά σε εισαγωγικά προσκόμματα, που ήδη η διαδικασία προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια είναι ένα συνεχές ναρκοπέδιο. Με προκαταβολές, διαδικασίες στη ΔΟΗ, παράβολα, συμπλήρωση παραβόλων, προθεσμίες και σε όλα αυτά τίθεται η νάρκη του απαράδεκτου. Όταν λοιπόν βγεις ζωντανός δικονομικά από το ναρκοπέδιο αυτό που σου έχει στήσει η ίδια η πολιτεία και έχεις κάποια απόφαση, αν μεν έχεις κερδίσει τη δίκη με καθυστέρηση, φυσικά γιατί γι' αυτό μιλάμε, υπάρχει μια πιθανότητα να κερδίσεις και την αποζημίωση. Υπάρχει όμως και η πιθανότητα να τη χάσεις την προσφυγή για την αποζημίωση και να σου επιβληθεί μάλιστα και η χρηματική ποινή της προσφυγής. Δηλαδή, ό,τι κέρδισες μπορεί κάποια στιγμή να έρθει η ώρα και να το χάσεις από, και μάλιστα και με καταβολή χρηματικού ποσού. Αν όμως έχεις χάσει τη δίκη στην ουσία της, αντιλαμβάνεται κανείς ποια είναι η θέση σου όταν θα χάσεις και την προσφυγή αυτή για την αποζημίωση. Και ρωτώ, το ύψος της αποζημίωσης αυτής, όταν δηλαδή έχεις ήδη χάσει την υπόθεσή σου στην ουσία, θα είναι το ίδιο εάν την είχες κερδίσει με την ίδια καθυστέρηση? Ας υποθέσουμε ότι την κέρδισες. Σου έβγαλε η προσφυγή αυτή κάποια αποζημίωση. Αν υπάρχει προϋπολογισμό αν υπάρχει πίστοση στον προϋπολογισμό, τότε την εισπράττεις. Αν δεν υπάρχει, θα πρέπει να περιμένεις να την εισπράξεις τον επόμενο χρόνο, όταν θα έχουμε το νέο προϋπολογισμό και θα προβλέπεται στον νέο προϋπολογισμό η συγκεκριμένη αποζημίωση. Ελπίζω οι επόμενοι ομιλητές να μας εξηγήσουν αν όλα αυτά είναι συμβατά με το γράμμα και το πνεύμα της πρόβλεψης της ΕΣΔΑ και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν. Παράλληλη δυνατότητα υπάρχει και για την πολιτική δίκη και για την ποινική δίκη και για το ελεγκτικό συνέδριο. Βέβαια τα παραλείπω, καθώς το αντικείμενο σήμερα είναι μόνο για τη διοικητική δίκη. Μόνο που εκεί, και εδώ είναι το παράδοξο, ότι στην πολιτική δίκη, αν το χάσεις, δεν υπάρχει αυτό το πλαφόν του πενταπλάσιου της ποινής, δηλαδή του πενταπλάσιου του παραβόλου ή του δεκαπλάσιου, αλλά αυτό αφήνεται στην κρίση του οργάνου που θα ελέγξει, που θα κρίνει την προσφυγή. Ενώ στη διοικητική δίκη είναι πλαφόν. Πενταπλάσιο, δεκαπλάσιο, είναι ακόμα και στο τελευταίο στάδιο, στο ακρότατο τελευταίο στάδιο, ακόμα και εκεί σου βάζει το ελληνικό, η ελληνική ένομη τάξη, και εκεί ακόμα σου βάζει μια ανάρκη και έστω και ένα ιδεατό εμπόδιο. Κλείνοντας, με συγχωρείτε αν σας κούρασα απακρηγορώντας, πιστεύω πως η θέσπιση των δύο νόμων αυτών και για τη διοικητική δίκη αλλά και για την πολιτική
έστω και με τους προβληματισμούς που εξέθεσα, είναι ένα θετικό βήμα για την απάλυνση των επιπτώσεων από την αδικαιολόγητη διάρκεια της δίκης από πλευράς των δικαστηρίων. Είμαι πεπισμένος ότι το βιβλίο του Γρηγόρη θα είναι ένα πλήρες και χρήσιμο εργαλείο προς την κατεύθυνση αυτή, προκειμένου να επιτευχθεί και να υλοποιηθεί η πραγματική άσκηση του δικαιώματος του Έλληνα πολίτη και κάθε συλλειτουργού της δικαιοσύνης για εύλογη διάρκεια της δίκης του. Και πάλι συγχαρητήρια και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας, να πω και εγώ δύο κουβέντες. Να σας ευχαριστήσω πρώτα για την παρουσία σας εδώ. Είναι σπάνια ευκαιρία για το νομικό και όχι μόνο κόσμο της τρέπεζας σας να παρακολουθήσει την παρουσίαση ενός νομικού συγγράμματος και να συμμετάσχει στη δημόσια συζήτηση σχετικά με τα σύγχρονα και επίκαιρα θέματα που απασχολούν τη νομική επιστήμη, όπως αυτό που πραγματεύεται το βιβλίο του Γρηγόρη Αυδίκου. Πρώτα απ' όλα να σας πω δύο λόγια για τον συγγραφέα. Είναι κατάγεται από την Πρέβεζα. Τελείωσε εδώ το σχολείο, εισήχθη κατόπιν στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας, από την οποία αποφύτησε το 2006. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Χάλ του Ηνωμένου Βασιλείου και στη συνέχεια εκπώνησε διδακτορική διατριβή με θέμα η αστική ευθύνη του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου και η ένταξή της στην Εθνική Ένωμη Τάξη. Επίσης είναι πολύ πράγμα, έχει πτυχίο και από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας, ενώ είναι ήδη και από το 2016 μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντιού Πανεπιστημίου. Έχει εκδοθεί μία ακόμη μονογραφία του με το θέμα της διδακτορικής του διατριβής, συγγράφει τακτικά στο νομικό τύπο και συμμετέχει με εισηγήσεις σε συνέδρια που αφορούν το αντικείμενό του. Επαγγελματικά έχει εργαστεί ως δικηγόρος από το 2008 στο 2012 στο Πρωτοδικείο της Αθήνας, στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, ενώ από το 2013 έως και σήμερα είναι δικαστικός φιλεξούσιος στο Νομικό Συμβουλίο του Κράτους, με θητεία τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία του Νοσοκού που υπηρετεί πλέον, όσο και στο Δικαστικό Γραφείο του Αδρινίου έως το τέλος του προηγούμενου έτους. Εκεί γνωριστήκαμε επαγγελματικά και μπορώ να πω από προσωπική εμπειρία ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό νομικό. Όπως το έχω πει στο παρελθόν, μεταξύ σοβαρού και αστείου, εγώ υπηρετώ ως πρωτοδίκη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αδρινίου, αντιμετωπίζαμε πάντοτε τα υπομνήματά του με τα οποία υποστήριζε τα δικαιώματα του δημοσίου, είτε ως λύτρωση, γιατί μας έλυνε όλα τα ζητήματα που έπρεπε να λύσουμε μόνοι μας, είτε ως πονοκέφαλο, γόνιμο νομικό πονοκέφαλο. Γιατί μας έβαλε σε μια μεγάλη διαδικασία έρευνας και κόπου προκειμένου να απαντήσουμε τις πολύ καλά θεμελιωμένες ενστάσεις του. Αλλά να πούμε δύο λόγια για το βιβλίο. Το τίτλος του είναι «Η δίκη, η ικανοποίηση για την υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης», νόμος 4055 του 12, θεωρία, νομολογία, ΕΣΔΑ. Από όσο γνωρίζω, είναι η μόνη μονογραφία που υπάρχει πάνω σε αυτό το θέμα και αυτό από μόνο του καθιστά αυτό το βιβλίο εξαιρετικά χρήσιμο από πρακτική άποψη, ιδίως για εμάς τους νομικούς που ασχολούμαστε με το διοικητικό δίκαιο. Όχι όμως μόνο για εμάς. Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι αντίστοιχες διατάξεις υπάρχουν και για το ιδιωτικό δίκαιο αλλά και για το ποινικό δίκαιο, οι οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό μοιάζουν με αυτές του νόμου 4055 του 12. Πολύ σημαντικό επίσης είναι και για το λόγο ότι για πρώτη φορά σε επιστημονικό επίπεδο επιχειρείται συστηματική ανάλυση του θέματος αυτού, το οποίο έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Ενώ η καθυστέρηση στην απονομή της διοικητικής ιδιαίτερα δικαιοσύνης είναι ένα φαινόμενο γνωστό της πάσης στη χώρα μας. Και εδώ και πολλά χρόνια οι καταδίκες από το δικαστήριο του Στρασβούργου είναι πολυάριθμες, τόσο πολυάριθμες σε σημείο ντροπιαστικό θα μπορούσε να πει κανείς. Πρώτη φορά ετέθη με αυτόν τον νόμο ένα νέο ένδικο βοήθημα, μια νέα αίτηση, σε συμμόρφωση με τις υποδείξεις του δικαστηρίου του Στρασβούργου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από την ομολογία του, αλλά και από την απόφαση πιλότο Αθανασίου και λοιπή κατά Ελλάδος, με το οποίο αυτό ένδικο βοήθημα μπορεί πλέον ο ιδιώτης διάδικος, ο οποίος παραπονείται για την καθυστέρηση στην έκδοση οριστικών αποφάσεων από τα διοικητικά δικαστήρια, δηλαδή τα πρωτοδικεία, τα ΕΦΕΠΗ και το Συμβούλιο της Επικρατείας,
να διεκδικήσει αποζημίωση για την βλάβη που υπέστη από αυτή την καθυστέρηση, ιδίως την ηθική βλάβη, αλλά και την υλική. Και θα έλεγα με πολύ καλές πιθανότητες ευδοκίμησης. Η μέχρι τώρα νομολογία αυτό δείχνει. Επίσης, τον απαλλάσσει από το τεράστιο κόπο, τις πρακτικές δυσκολίες και τα πολλά έξοδα, που συνεπαγόταν η μόνη πρακτική δυνατότητα που υπήρχε μέχρι τώρα για να διεκδικήσει μια τέτοια αποζημίωση, η οποία ήταν η προσφυγή στο δικαστήριο του Στρασβούργου. Οπότε από μόνο το αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωστόσο, βλέπουμε στην πράξη ότι το νέο αυτό ειδικό βοήθημα είναι ελάχιστα γνωστό μέχρι στιγμής και δεν γίνεται συστηματική του χρήση, τουλάχιστον στα πρωτοδικεία της περιφέρειας, όπως αυτό που είπε εγώ. Αν και κανείς θα περίμενε το αντίθετο με βάση αυτά που είπαμε μέχρι τώρα. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στο ότι είναι μια νέα διαδικασία αρκετά διαφορετική από τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται στον κώδικα διοικητικής δικονομίας, καθώς και στη δικονομία του Συμβουλίου της Επικρατείας, με το οποίο ο νομικός της πράξης είναι εξοικειωμένος. Και αφετέρου, στα ιδιαίτερα ζητήματα που τίθενται γύρω από αυτή τη νέα αίτηση, τα οποία ούτε πολύ γνωστά είναι, ούτε έχουν δουλευτεί ιδιαίτερα και διευκρινιστεί με σχετικές επιστημονικές μελέτες, αλλά ούτε υπάρχει κάποια παγιωμένη νομολογία από αυτόν. Εξάλλου, όπως επισήμανε και ο συνάδελφος από το Δικηγορικό Σύλλογο, και ο διοικητικός δικαστής που καλείται να αποφασίσει πάνω σε μια τέτοια αίτηση, αντιμετωπίζει πρώτον τα ίδια προβλήματα, το ότι έχουμε νέες διατάξεις, ότι υπάρχουσα νομολογία είναι φτωχή. Αν εξαιρέσει καλή στην ομολογία του ΕΔΑ, πάνω στην οποία βασίζεται το όλο, η όλη αυτή διαδικασία. Έρχεται όμως και στην άκομψη, εγώ θα τη χαρακτήριζα θέση, να επιδικάζει αποζημιώσεις για ένα φαινόμενο στο οποίο, όπως και κάθε παράγοντα της δίκης, κατά τη γνώμη μου, έχει συμβάλει ή πιθανότατα έχει συμβάλει, ή έστω για το οποίο εύλογα μπορεί να του καταλογιστεί κάποια ευθύνη. Στην άβληση λοιπόν των προβλημάτων που αυτές οι ιδιαιτερότητες προκαλούν, έρχεται να συμβάλλει σημαντικά η μελέτη του Γρηγόρη Αυδίκου. Να σας πω έτσι δύο λόγια για συνοπτικά για το βιβλίο και νομίζω καλύτερα να ακούσουμε τον ίδιο τον συγγραφέα. Το βιβλίο του πραγματεύεται το θέμα εξαντλητικά και χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο από αυτά γίνεται μια λεπτομερής παράθεση των δικονομικών και ουσιαστικών ζητημάτων της δικαστικής αναζήτησης δίκαιης ικανοποίησης για την υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης, όπως αυτά τίθενται από τα άρθρα 53-58 του νόμου 4055 του 12. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι διατάξεις αυτές και αναλύονται κρίσιμα θέματα όπως οι προϋποθέσεις του παραδεκτού για την άσκηση της αίτησης αυτής, ενδεικτικά η ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση, οι προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν, η δυνατότητα άσκησης του μόνο ανά βαθμό δικαιοδοσίας και όχι για το συνολικό χρόνο που διαρκεί η δίκη από το πρώτο δικαίωμα ως την ανέρεση ενδεχομένως στο ΣΤΕ. Και υποχρέωση καταβολής παραβόλου. Περαιτέρω πολύ σημαντικά ουσιαστικά ζητήματα που αφορούν στον υπολογισμό του συνολικού χρόνου που λαμβάνεται υπόψη για την κρίση του εύλογου ή μη της καθυστέρησης, τα κριτήρια για τη διαπίστωση και την επιδίκαση της δίκαιης ικανοποίησης, καθώς και τον καθορισμό του ύψους αυτής. Τέλος και ζητήματα της δικαστικής δαπάνης, για τα οποία αναφέρθηκαν οι συνομιλητές αναλυτικά, της τύχης του παραβόλου ή της εκτέλεσης της απόφασης. Παρουσιάζοντας τα ζητήματα αυτά, ο συγγραφέας παραθέτει και σχολιάζει την ομολογία που μέχρι τώρα έχει διαμορφωθεί, ενώ ταυτόχρονα προσθέτει και το θεωρητικό του προβληματισμό σε σειρά θεμάτων, ιδίως σε περιπτώσεις που αυτά είτε δεν έχουν αντιμετωπιστεί από την ομολογία, είτε η υπάρχουσα ομολογία είναι ανεπαρκής ή ενίοτη και αντιφατική. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου αφιερώνεται στην παρουσίαση αποφάσεων του ΕΔΑ, του Δικαστηρίου του Στρασβούργου δηλαδή, με διάδικο την Ελλάδα, σε περιπτώσεις προσφυγών για την παράβαση της λογικής προθεσμίας της δίκης και την εξέλιξη της σχετικής νομολογίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πιλωτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για τη χώρα μας, όπως αυτή που τώρα ενέφερα και άλλες δύο ή τρεις, αν θυμάμαι καλά, για την πολιτική ποινική δίκη. Καθώς και στις αποφάσεις με τις οποίες κρίθηκε η συμβατότητα του νέου αυτού θεσμού με τις προϋποθέσεις που είχε θέσει το Δικαστήριο του Στρασβούργου. Που είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το τμήμα του βιβλίου έχει μια ιδιαίτερη αξία. Είναι λίγο πιο έξω από την καθημερινή πρακτική, αλλά η ιδιαίτερη αξία του είναι έγκυται στο γεγονός ότι όπως προϋπόθηκε η αίτηση του 4055 του 12, βασίζεται ακριβώς αυτή την ομολογία. Συνεπώς τα πορίσματά της
είναι εξαιρετικά χρήσιμα για την ερμηνεία και την εφαρμογή του νόμου. Ιδίως όπου αυτά δεν έχουν διευκρινιστεί από την νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων. Ενώ τέλος στον επίλογο του βιβλίου επιχειρείται μια συνολική αποτίμηση του νέου αυτού ενδικού βοηθήματος και των δυνατοτήτων που έχει για την αντιμετώπιση του προβλήματος της καθυστέρησης στην απονομή της δικαιοσύνης, το οποίο είναι και προσωπικά, θα τα πούμε και αργότερα στη συζήτηση, και η μόνη μου ένσταση για όλη αυτή τη διαδικασία, από την άποψη ότι εμένα πάντοτε μου φαινόταν από τότε που εκδόθηκε αυτός ο νόμος ότι εμπεριέχει μέσα μια παραδοχή ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, μάλλον δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, γι' αυτό ελάτε να σας αποζημιώσουμε. Να μην σας κουράσω περαιτέρω, νομίζω αρκετά είπα. Θα έχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον να μας μιλήσει ο ίδιος ο συγγραφέας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ να ακούσετε για αυτό το βιβλίο. Να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές οι οποίοι αφιέρωσαν κόπο και χρόνο για να συντάξουν τις σκέψεις τους και να τις παρουσιάσουν σήμερα σε εσάς εδώ. Πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσω τον συνάδελφο και φίλο τον Γιάννη τον Κεραμετσή, ο οποίος ήδη με χαρά από την αρχή ανέλαβε το βάρος να παρουσιάσει αυτό το βιβλίο, έτσι και να μπήκε στον κόπο να αναλύσει λίγο τα κεφάλαιά του και τα ειδικότερα ζητήματα που παρουσίασε. Ένας εξαιρετικός νομικός, πρωτοδίκης διοικητικός δικαστής ήδη από το 2011, που έχει υπηρετήσει στην Κέρκυρα και στο διοικητικό πρωτοδικείο της Κέρκυρας και στο διοικητικό πρωτοδικείο του Αγρινίου, όπου είχα και την τύχη να τον γνωρίσω. Με ευρύτερες σπουδές, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, με ένα σύντομο πέρασμα από το Τμήμα Φιλοσοφίας στη Θεσσαλονίκη, όπου δείχνει και τα ευρύτερα ενδιαφέροντά του, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο οποίος έχει και την μέγιστη τιμή, θεωρώ εγώ, να έχει παντρευτεί μια συμπρεβεζάνα. Και, ναι, τον έχει κάνει δικό μας άνθρωπο πλέον, πρεβεζάνο. Εγώ έτσι τον αντιμετωπίζω. Τώρα, να ευχαριστήσω επίσης όλους τους υπόλοιπους ομιλητές, τον πρόεδρο του Γεωργικού Συλλόγου, τον κύριο Θωμάτο Γεωργίου, ο οποίος ήταν πάρα πολύ βοηθητικός στην οργάνωση του όλου εγχειρήματος, τον κύριο Πεπονή, που τόσα χρήσιμα μας ανέφερε για το βιβλίο, παρά το γεγονός ότι σε πολύ σύντομο χρόνο ανέλαβε να το εξετάσει και να το παρουσιάσει. Φυσικά το βιβλιοπωλείο που είχαμε από την αρχή πολύ καλή συνεργασία και ήταν πάρα πολύ βοηθητική στην οργάνωση της σημερινής εκδήλωσης, το Δικαιωρικό Σύλλογο Πρέβεζας. Και τώρα, για να μην σας κουράσω με όλα αυτά, να ξεκινήσω λίγο στα πιο πρακτικά ζητήματα. Το πρώτο είναι το γεγονός ότι η σημερινή παρουσία εδώ, παρουσίαση του βιβλίου στην Πρέβεζα, έχει να κάνει και με αυτό που εγώ θεωρώ πολύ κρίσιμο στην εποχή μας, δηλαδή την αυτόνομη επιστημονική παρουσία της περιφέρειας. Το βιβλίο που παρουσιάζεται σήμερα είναι, όπως μου αρέσει να το αποκαλώ, για μένα τέκνο του Αγρινίου. Υπό την έννοια ότι συνέλαβα εκεί για πρώτη φορά, αντιμετώπισα πρώτη φορά εκεί αυτό το θέμα, συνέλαβα εκεί την ιδέα να συγγράψω κάτι, γιατί υπήρχε πράγματι ένα κενό στην σχετική βιβλιογραφία. Εγγράφηκε εξ ολοκλήρου εκεί και πλέον με τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες όλα τα τελευταία επιστημονικά άρθρα που μπορεί να εκδίδονται μέχρι και στην τελευταία γωνιά της Ευρώπης είναι στα χέρια σου διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Επομένως, ο επιστημονικός επαρχιοντισμός που μπορεί να επικρατούσε τις περασμένες δεκαετίες έχει πλέον λάβει σήμερα τέλος, θεωρώ εγώ. Η ιδέα ποιότητα των νομικών που υπάρχουν ανά την Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντική. Από όσους εγώ τυχαίνει να έχω γνωρίσει και στο Αγρίνιο αλλά και εδώ στην Πρέβεζα, εξαιρετικοί νομικοί μπορούν να προάγουν την νομική επιστήμη. Και για μένα ήταν ένα προσωπικό στοίχημα, αν θέλετε, στα πλαίσια αυτού του πολέμου που έχω με την αυτόνομη επιστημονική παρουσία της περιφέρειας, ένα στοίχημα προσωπικό να γίνει αυτή η παρουσίαση εδώ, διότι θεωρώ ότι είναι κάτι που μπορούμε και πρέπει όλοι οι επιστήμονες, ο καθένας από την πλευρά του, στον τομέα του, να προάγουμε την επιστήμη στον τόπο που βρισκόμαστε. Τώρα, για να επανέλθω όμως στη διαδικασία που γέννησε το βιβλίο, το Σεπτέμβριο του 2014, όταν αντιμετώπισε για πρώτη φορά μια σχετική υπόθεση, η αίτηση δίκη ικανοποίησης ήταν σχετικά πρόσφατη. Ο νόμος 4055 του 12 που εισήγαγε το δεσμό στην Ελλάδα ήταν νέος και η εφαρμογή του μόλις είχε αρχίσει να αποκτά κάποια χαρακτηριστικά τυποποίησης.
σε πολύ όμως πρώιμο επίπεδο. Η ελληνική βιβλιογραφία και η νομολογία αντλούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή την έμπνευσή της κυρίως από τις αποφάσεις του ΕΔΑ. Οι ελληνικές αποφάσεις ήταν εξαιρετικά λίγες και το κόρπους της ελληνικής νομολογίας δεν ήταν τέτοιο, δεν ήταν σε τέτοιο μέγεθος, ώστε να μπορέσει κανείς να αντλήσει ασφαλή συμπεράσματα, αφετέρου συμπεράσματα για όλα τα ζητήματα που ήταν ανοιχτά. Η υπόθεση εκείνη, η πρώτη υπόθεση δηλαδή, και όλες όσες ακολούθησαν, ήταν το ερέθισμα στο οποίο στηρίχθηκε η υπόλοιπη μελέτη μου. Προοδευτικά στα χρόνια που μεσολάβησαν, η ελληνική νομολογία απέκτησε τέτοιες διαστάσεις, συγκρότησε ένα τέτοιο κόρπους που κατέστησε όρημη την μονογραφική πραγμάτευση του ζητήματος. Ας έρθουμε όμως τώρα σε πιο νομικά ζητήματα και ας πιάσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Είναι καινοφανές αυτό το δικαίωμα στην εύλογη διάρκεια της δίκης? Είναι καινούριο? Η απάντηση είναι όχι. Εμείς μπορούμε να το ακούμε πρώτη φορά σήμερα ή πρώτη φορά την τελευταία περίοδο, αλλά είναι όχι. Το δικαίωμα είναι τόσο παλιό όσο και η ίδια η ΕΣΔΑ, από την οποία προήλθε. Καταδίκες της ΕΣΔΑ για την Ελλάδα υπάρχουν ήδη από το 1959. Είναι εξάλλου χαρακτηριστικό ότι η μερίδα του λέοντος των καταδικαστικών αποφάσεων του ΕΔΑ για την Ελλάδα ήδη από το 59 αφορούν την παραβίαση του δικαιώματος αυτού. Στις πρώτες δεκαετίες του ΕΔΑ, μετά το 59 δηλαδή, το ζήτημα της υπέρβασης της συλλογικής προθεσμίας απασχολούσε βεβαίως το δικαστήριο και υπήρχε σχετική νομολογία. Η ενασχόλησή του όμως με αυτό δεν είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις, ίσως δεν είχε καταλάβει και το ίδιο το μέγεθος του προβλήματος. Στη νομική θεωρία όμως καταγράφεται ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 ότι το ΕΔΑ είχε αρχίσει μια συστηματική μάχη με το φαινόμενο της υπέρβασης συλλογικής προθεσμίας. Η συχνή παραβίαση του δικαιώματος στην εύλογη διάρκεια της δίκης είναι ελληνική μόνο ιδιοτυπία, αναρωτιέμαι? Η απάντηση είναι ασφαλώς και όχι. Αν εντάξει κανείς το ζήτημα στη διεθνή του διάσταση, θα δει ότι το συστημικό πρόβλημα σε σχέση με την υπέρβαση αυτή που έχει εντοπίσει το ΕΔΑ υπάρχει σε πάρα πολλά κράτη-μέλη και όχι μόνο στην Ελλάδα. Ενδεικτικά, πιλωτικές αποφάσεις που διαπιστώνουν συστημικό πρόβλημα στη διάρκεια της δίκης έχουν εκδοθεί για χώρες γνωστές για τα θεσμικά τους προβλήματα όπως η Βουλγαρία και για χώρες γνωστές για την πολύ καλή κρατική μηχανή όπως η Γερμανία, στην οποία έχει διαγνωστεί συστημικό πρόβλημα στη διοικητική δικαιοσύνη. Υπό την έννοια αυτή, το πρόβλημα της διάρκειας της δίκης αποτελεί πρόβλημα συνολικά του ευρωπαϊκού χώρου και αυτό όχι τόσο γιατί τα κράτη-μέλη, πολλά από τα οποία έχουν καλά οργανωμένη κρατική μηχανή, είναι απρόσεκτα ή αδιάφορα, αλλά κυρίως γιατί, κατά την άποψή μου, τα τελευταία χρόνια η δικαιοσύνη είναι αντιμέτωπη με προκλήσεις που απαιτούν την αναδιοργάνωσή της στο πλαίσιο μιας χρυσής τομής μεταξύ των συνιστοσών ποιότητα και χρόνο της δίκης. Αυτό όμως το παλιό φαινόμενο, το παλιό πρόβλημα, πώς επιδίωξε να το λύσει το ΕΔΑ? Αρχικά έδωσε την. Προσπάθησε να δώσει τη λύση μέσα από την αξιοποίηση του άρθρου 13 της ίδιας της ΕΣΔΑ και πρόσφατα μέσα από τις πιλωτικές αποφάσεις. Το άρθρο 13, και θα μιλήσω πολύ λίγο για τα νομικά, τα καθαυτονομικά, σας το υπόσχομαι, αναγνωρίζει το δικαίωμα μιας πραγματικής προσφυγής ενώπιον μιας εθνικής αρχής. Το ΕΔΑ ερμήνευε με στενό τρόπο τη διάταξη αυτή για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν προχωρούσε σε διαπίστωση παραβίασης του άρθρου 13 σε περιπτώσεις που έκρινε ότι υπήρχε παραβίαση του άρθρου 6 παράγραφος 1 ως προς το εύλογο του χρόνου μιας διαδικασίας, όμως μετέβαλε την πάγια νομολογία του επί δεκαετίες, τη μετέβαλε το 2000, πιεζόμενο από την πλημμυρίδα των προσφυγών που εκκρεμούσε ενώπιν του ΕΔΑ και μάλιστα και υποθέσεις ομοειδής, στις οποίες αναγνώριζε επανειλημμένως τις ίδιες παραβάσεις με απόφαση ορόσημο για την ομολογιακή αυτή μεταβολή, την απόφαση Κούντλα κατά Πολωνίας. Η λογική πίσω από τη μεταβολή ήταν διπλή. Η διπλή καταδίκη τόσο για την παραβίαση του άρθρου 6 όσο για την παραβίαση του άρθρου 13 αφενός μεν θα πίεζε τα κράτη-μέλη, αφετέρου θα τους υποδείκνε τη συστημικότητα του προβλήματος, ότι δηλαδή το πρόβλημα της καθυστέρησης στην απονομή της δικαιοσύνης δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά την γενή λειτουργία του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Επειδή όμως η αξιοποίηση του άρθρου 13 φαίνεται πως δεν υπήρξε αρκετή για το επιθυμητό από το ΕΔΑ αποτέλεσμα, λίγα μόλις χρόνια αργότερα από το 2000, το 2004, το ΕΔΑ άρχισε τη διαδικασία των πιλωτικών αποφάσεων. Η καταδίκη ενός κράτους μέλους με πιλωτική απόφαση συνεπάγεται ότι η διαπιστωμένη στα περιστατικά της υποκρίσης υπόθεσης παραβίασης αφορά ένα συστημικό πρόβλημα, η αντιμετώπιση του οποίου απαιτεί κατά το ΕΔΑ γενικά μέτρα, κυρίως νομοθετικά, από το ελόγω κράτος για την αντιμετώπιση του.
κύριοι στόχοι της διαδικασίας ήταν αφενός μεν η αποσυμφόρηση του δικαστηρίου, αφετέρου να παρακινηθεί το κράτος να βρει σε εθνικό επίπεδο λύσεις στις πολυάριθμες ατομικές υποθέσεις που γεννήθηκαν από το ίδιο δομικό πρόβλημα, εφαρμόζοντας έτσι την αρχή της επικουρικότητας που βρίσκεται στη βάση του συστήματος της σύμβασης της ΕΣΔΑ. Ακολούθησε μια σειρά πιλωτικών αποφάσεων για πολλά κράτη-μέλη που οδήγησε σε νομοθετικά μέτρα που εισήγαγαν σε μια μεγάλη σειρά κρατών μελών έντυκα βοηθήματα για την αποζημίωση από την υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης σε εθνικό επίπεδο, χωρίς να χρειάζεται δηλαδή ο ενδιαφερόμενος να προσφύγει στο ΕΔΑ και μάλιστα μετά την ολοκλήρωση όλων των σταδίων της δίκης σε εθνικό επίπεδο. Η έντονη προσπάθεια του ΕΔΑ ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό της πλημμυρίδας των προσφυγών ενώπιον του φαίνεται ότι πλέον σήμερα έχει φέρει καρπούς. Η συνεισφορά αυτή είναι άκρως θετική και επικοδομητική δεδομένης μεγάλης σημασίας της έγκαιρης απονομής δικαιοσύνης. Τι αναμένεται να προσφέρει η αίτηση δίκης ικανοποίησης όμως του νόμου 4055 του 12? Μεταξύ άλλων, πρώτον θα μειώσει τις προσφυγές κατά της Ελλάδας ενώπιον του ΕΔΑ. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κέρδος. Δεύτερον, θα εξαλείψει τη συνεχή καταδίκη της Ελλάδας στο ΕΔΑ για παραβίαση του άρθρου 13 της Σύμβασης. Τρίτον, θα προσφέρει τη δυνατότητα στο φυγόμενο να διεκδικήσει την ικανοποίηση του δικαιώματος που θα διεκδικούσε στο ΕΔΑ με πολλαπλάσιο κόστος και σε πολλαπλάσιο χρόνο σε τοπικό επίπεδο, εδώ, στην πόλη του, εν προκειμένου ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων, χωρίς να απαιτείται να καταφύγει στο ΕΔΑ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και τέλος, δημιουργεί ένα σημαντικό όγκο δικηγορικής ύλης και οι δικηγόροι στην κατεύθυνση αυτή είναι για μένα οι αγγελιοφόροι της νέας αυτής δυνατότητας στην τοπική κοινωνία. Αξίζει στο σημείο αυτό, για να υποστηρίξω το παραπάνω δηλαδή ότι είναι αγγελιοφόροι της νέας δυνατότητας, να υποστηρίξω, να αναφέρω ένα ιστορικό γεγονός για να δείξω τη μεγάλη σημασία της μετάδοσης του μηνύματος και των δυνατοτήτων που ο νόμος προσφέρει. Πολύ πριν από αυτή τη διαδικασία των πιλωτικών αποφάσεων, πολύ πριν δηλαδή το 2004, πρωταθλήτρια μέσα εισαγωγικά και με μεγάλη μάλιστα διαφορά στις καταδίκες για την υπέρβαση της διάρκειας της δίκης ήταν η Ιταλία. Γιατί όμως αυτό, με πολύ μεγάλη διαφορά και από την Ελλάδα? Αν ψάξει κανείς να δει, θα δει ότι η Ιταλία δεν είχε συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες μεγαλύτερες καθυστερήσεις ούτε σε όγκο, ούτε σε χρόνο στην καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης. Η απάντηση είναι απλή και βρίσκεται εκτός των νομικών, εκεί που βρίσκονται και οι περισσότερες απαντήσεις. Η Ιταλία έγινε πρωταθλήτρια στις καταδίκες γιατί σε αυτό συνέβαλε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα νομικού περιεχομένου που πληροφορούσε το κοινό για τη δυνατότητά του να διεκδικήσει αποζημίωση για την υπέρβαση της συλλογικής προθεσμίας. Βλέπει κανείς από αυτό τη σημασία της μετάδοσης πληροφορίας. Ενδεχομένως, αν κοιτάξει κανείς μερικά χρόνια από σήμερα, μπορεί να δει για παράδειγμα ότι οι αιτήσεις για την υπέρβαση της διάρκειας δίκης στο διοικητικό πρωτοδικείο της Πρέβεζανς, στο μεταβατικό κατάστημα, θα είναι πολλαπλάσιες. Και μπορεί να αναζητήσει την αιτία του στη σημερινή παρουσίαση. Η πληροφορία, δηλαδή η μετάδοση της πληροφορίας, είναι πολύ πιο σημαντική από την ίδια την πληροφορία. Αυτό θα προξενήσει περισσότερη καθυστέρηση στην έκδοση αποφάσεων. Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Ήδη θα το εκφράσουμε. Εγώ μας το επίσης. Ναι, βέβαια. Θα το δούμε όμως αμέσως. Όχι, παρακαλώ. Η αίτηση δίκης ικανοποίησης, το επόμενο σημείο που θέλω να σας δείξω, είναι μέχρι σήμερα επιτυχής. Και έρχομαι σε αυτό που μόλις έτσι θέτεται ως προβληματισμό. Δηλαδή θα δημιουργήσει καινούργια προβλήματα ή θα λύσει κάποια από αυτά που έχουμε, έστω και κάποια λίγα, όχι όλα? Οι μέχρι σήμερα αποφάσεις εκδίδονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αν δηλαδή συγκεντρώσει κανείς τις κάποιες εκατοντάδες αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, θα δει ότι έχουν εκδοθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν έχουν υπερβεί όρια τα οποία μπορεί κανείς να θεωρήσει υπερβολικά. Απονέμουν επαρκείς αποζημιώσεις και η Ελλάδα έχει κερδίσει μέχρι σήμερα όλες τις αποφάσεις του ΕΔΑ στις οποίες οι αντίδικοι επικαλέστηκαν παραβίαση της ΕΣΔΑ από το νόμο 4055 του 12. Αυτό δεν είναι ούτε αυταπόδεικτο, ούτε δεδομένο. Θα έλεγα το αντίθετο, είναι σπάνιο φαινόμενο. Θα πρέπει χαρακτηριστικά να επισημανθεί ότι όταν το 2001 η Ιταλία νομοθέτησε το νόμο, το λεγόμενο νόμο Πίντο, τον αντίστοιχο δηλαδή το 4055, όταν νομοθέτησε πολύ πρώιμα η Ιταλία αυτό το νόμο, για να προσφέρει εθνικό ένδικο βοήθημα για την παραβίαση του άρθρου 6, για την υπέρβαση λογικής προθεσμίας της δίκης, αυτό δημιούργησε πράγματι νέα σειρά καθυστερήσεων και καταδικαστικών αποφάσεων του ΕΔΑ και οδήγησε σε νέα σειρά καταδικαστικών αποφάσεων από το ΕΔΑ για λόγους που αφορούσαν την υπέρβαση του εύλογου χρόνου της ίδιας της δίκης στο πλαίσιο του Pinto Act
και το μη επαρκές ποσότητα αποζημιώσεων που επιδικάζονταν. Εν τέλει, αξίζει κανείς να επισημάνει ότι η εισαγωγή στην Εθνική Ένωμη Τάξη της αίτησης του νόμου 4055 του 12 είναι μια αξιόλογη προσπάθεια, αν μη τι άλλο, ένα παράδειγμα καλής λειτουργίας, συμβάλλει στη θετική εικόνα της χώρας, αλλά και στην αντιμετώπιση του προβλήματος της υπέρβασης του ευλόγου χρόνου της δίκης. Τώρα, και πριν κλείσω, θα ήθελα λίγο να σταθώ σε κάποια, σε κάποια ερωτήματα που τέθηκαν. Το ζήτημα της αμεροληψίας είναι πράγματι ένα ζήτημα το οποίο είναι σύνθετο. Είναι γνωστό το ζήτημα ότι συνήθως αυτός ο οποίος εκδίδει μια απόφαση δεν μπορεί μετά να την κρίνει, γι' αυτό υπάρχουν και άλλες συνθέσεις οι οποίες κρίνουν τις πρωτόδικες αποφάσεις, άλλα δικαστήρια. Το ίδιο το ΕΔΑ όμως έχει εκφραστεί ρητά πάνω σε αυτό και θεωρώ την κρίση του λογική ότι εφόσον υπάρχει άλλος δικαστής, άλλη σύνθεση, άλλος χρόνος, ότι κατά τεκμήριο υπάρχει ένα τεκμήριο αμεροληψίας. Αυτή δε η αμεροληψία, λέει, θα αξιολογηθεί στην πράξη. Από το ίδιο, σε τελευταία ανάλυση. Δηλαδή, όταν βλέπει ότι ενώ πράγματι υπήρχε υπέρβαση της διάρκειας της δίκης, αυτή δεν αναγνωρίστηκε ή δόθηκε μη επαρκής ικανοποίηση, τότε αυτή η αμεροληψία θα διαγνωστεί. Μέχρι σήμερα δεν έχει διαγνωστεί. Θεωρεί δηλαδή ότι αυτό το ζήτημα μέχρι σήμερα δεν υφίσταται. Όσο για τις πράγματι νομοτεχνικά, ο νόμος θα μπορούσε να έχει κάποιες βελτιώσεις. Παρά το γεγονός ότι συνολικά είναι ένα παράδειγμα καλής λειτουργίας της χώρας, σπάνιο, αλλά είναι ένα παράδειγμα καλής λειτουργίας. Υπάρχουν πράγματι κάποιες ποινές στον νόμο που προβλέπονται για την περίπτωση που η αίτηση δεν γίνει δεκτή ή κριθεί απαράδεκτη. Βέβαια, εδώ υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία πρέπει να σταθεί κανείς. Πρώτον, το πρώτο σημείο είναι ότι όπως πολλά πράγματα, έτσι και αυτά στην πράξη δεν χρησιμοποιούνται. Δηλαδή, στις εκατοντάδες των αποφάσεων που έχουν επιδοθεί, πολλές από τις οποίες είτε επειδή υπήρχαν ζητήματα παραδέκτου, είτε επειδή υπήρχαν ζητήματα βασίμου, κανένας δεν έχει καταδικαστεί σε αυτό το πρόστιμο. Επομένως, δηλαδή, υπάρχει μια ανενέργεια του νόμου. Ο ίδιος ο δικαστής κρίνει ότι αυτό δεν πρέπει να εφαρμοστεί. Άλλωστε, ο ίδιος ο νόμος του δίνει τη διακριτική ευκαιρία. Δεν κάνει δηλαδή μια κόντρα, λέει, την ημερομηνία. Το δεύτερο σημείο είναι ότι αυτός ο νόμος, αντίθετα από ό,τι συμβαίνει στις περισσότερες των περιπτώσεων, δίνει ένα μεγάλο αίσθημα ασφαλούς προβλεψιμότητας. Δηλαδή, όταν έχεις μπροστά σου τα πραγματικά περιστατικά, ξέρεις αν κατά τεκμήριο θα κερδίσεις ή αν κατά τεκμήριο θα χάσεις. Ξέρεις τι αποζημίωση πάνω κάτω θα πάρεις. Ξέρεις πόσο χρόνο περίπου θα διαρκέσει η δίκη. Αυτή η προβλεψιμότητα είναι η οποία κάνει τον νομοθέτη επιφυλακτικό, επειδή υπήρχε αυτή η πλημμυρίδα των προσφυγών στο ΕΔΑ, να βάζει αυτές τις. Στη διακριτική ευχαίρεια του δικαστή την πρόβλεψη κάποιων ποινών, οι οποίες είπαμε στην πράξη δεν έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. Θεωρώ όμως ότι η προβλεψιμότητα είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο πράγμα στην εποχή μας, σπάνιο, και η οποία μπορεί εν τέλει να δικαιολογεί την ύπαρξη κάποιας μικρής ποινής, η οποία να είναι στη διακριτική ευχαίρεια αυτού που εν τέλει κρίνει, όχι να εφαρμόζεται αυτοδίκαια. Τώρα, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την υπομονή που κάνατε. Να με ακούσετε και να ακούσετε όλα αυτά σήμερα που ακούστηκαν και μπορούμε να, αν κάποιος θέλει να πει κάτι, να συζητήσουμε ή κάποιες ερωτήσεις, αν υπάρχουν, να τα συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν ερωτήσεις, τίποτα. Υπάρχει δεύτερος βαθμός. Όχι, δεν υπάρχει δεύτερος βαθμός. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δεύτερος βαθμός. Δεν προβλέπεται ειδικά μέσα. Θα εμποδίσει φοβούμενο κάποιον να προχωρήσει. Το μόνο, ο μόνος έλεγχος στην απόφαση που θα εκδοθεί προβλέπεται να είναι από το ίδιο το ΕΔΑ. Δηλαδή, αν κανείς θεωρήσει ότι δεν αδικήθηκε από την απόφαση που εκδόθηκε, μπορεί να προσφύγει στο ίδιο το ΕΔΑ με τα παράπονά του, όπως έκανε μέχρι πρότινος, και εκεί να διεκδικήσει την αποζημίωση ότι το δίκαιο του, τέλος πάντων, ότι αυτός θεωρεί. Αλλά στη λογική του ότι να μην δημιουργήσουμε νέα σειρά καθυστερήσεων, αυτό γίνεται άπαξ και αναβαθμό δικαιοδοσίας. Μέχρι στιγμής πάντως, οι αποφάσεις που βγαίνουν είναι εντός των πλαισίων του ΕΔΑ. Αυτό έχει δείξει μέχρι σήμερα πρακτική. Μπορεί αύριο αυτή να αλλάξει. Έτσι, η εντύπωσή μου είναι ότι και οι ίδιοι διοικητικοί δικαστές έχουν πάρει αυτό το πράγμα, αυτό το θεσμό, πολύ στα σοβαρά. Δηλαδή, έχουν επίγνωση του πόσο γρήγορα πρέπει να κινηθεί και μέχρι στιγμής το εφαρμόζουν. Με την ίδια ταχύτητα, με αυτή την ταχύτητα που κανείς θα περίμενε.
Ναι, δεν έχω παρατηρήσει κάτι άλλο, τηρούνται. Και οι χρόνοι έκδοση των αποφάσεων είναι καλοί, αλλά και οι προθεσμίες. Γενικά είναι μια διαδικασία που κινείται πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Έχω μια μεγάλη διαφοροποίηση του χρόνου δημοσίευσης και του χρόνου να πάρεις την απόφαση στα χέρια σου. Δηλαδή, φανταστείτε ότι δεν αρκεί μόνο να το πάρεις στο... Εμείς είμαστε στην Πρέβεζα, η έδρα του δικαστηρίου, του διοικητικού είναι στα Γιάννηνα. Μπορεί να πληροφορηθείς το αποτέλεσμα, αλλά στο χέρι σου δεν έχεις δυνατότητα ούτε και το χειρόγραφο να πάρεις. Τώρα, το πότε θα πάρεις το καθογραμμένο και επίσημο για να το εξετάσεις και να το δεις, περνάει και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι. Και για μας είναι ακόμα μεγαλύτερο, γιατί πρέπει να κοινοποιηθεί και είμαστε και μακριά, δηλαδή εμείς κοιτάμε δηλαδή, το διοικητικό προδοτείο όποτε έχουμε θετείο ή όποτε έχουμε κάποιο ποινικό στη Γιάννα, επευκαιρίας περάσουμε και το διοικητικό. Εδώ τώρα δημιουργείται ένα θέμα, δηλαδή εγώ μπορεί να μην έχω πολιτικό εφετείο ή κάποιο ποινικό για 6 μήνες και να αντιληφθώ την έκδοση αποφάσεως μετά από 6 μήνες, γιατί δεν έχω άλλη δυνατότητα. Ούτε και... Υπάρχει ηλεκτρονικά, το διαδίκτυο υπάρχει απόφαση. Δημοσιεύονται αποφάσεις του διοικητικού. Δεν το ήξερα αυτό. Το θέμα είναι, δεν φτάνει μόνο αυτό. Καλά, είναι να το πάρεις και μα έχουμε χάσει την μπάλα. Δηλαδή δεν ξέρουμε πού είναι οι φάκελοι. Ο πρόεδρος ήταν παραστατικότατος. Αλλά το θέμα είναι να πάρεις την απόφαση και στα χέρια σου επίσημα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Ναι, είναι δύσκολο πράγμα. Καταλάβατε, εδώ υπάρχει πρόβλημα στα πολιτικά. Όχι σε τέτοιο μεγάλο βαθμό βέβαια. Αλλά στα γενικά είναι ακόμα μεγαλύτερο. Και τώρα όταν μιλάμε για χρόνο, εντάξει, κάποιος δικαστής μπορεί να την δημοσίευσει σήμερα, αλλά όταν φτάσει στο διάδικο μετά από 6 μήνες ή και ένα χρόνο και 3 χρόνια, νομίζω. 3 χρόνια. Ναι, είναι πράγματι ένα πρόβλημα. Δεν μπορούμε να μεμφθούμε τον δικαστή ή το διοικητικό προδικείο, μεμφόμαστε όμως την οργάνωση, την πολιτική. Ναι, πράγματι είναι ένα πρόβλημα αυτό. Κοιτάξτε, τώρα κατά την κρίση και του νομοθέτη αλλά και του ΕΒΑ, οι 6 μήνες είναι ένας χρόνος, γιατί πρέπει να υπάρχει μια σύντομη προθεσμία, δηλαδή αυτά να καθαρίζονται, αν κανείς θέλει να προσφύγει σε αυτή τη διαδικασία, είναι ένας χρόνος που κατά την κρίση τους είναι ασφαλής. Δεν είναι ένας μήνας, δεν είναι 15 μέρες. Πλην όμως, εντάξει, δεν πάει να είναι ένα σύντομο χρονικό διάστημα στους ρυθμούς που κινείται η ζωή μας. Θεωρώ ότι και με στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, περισσότερο ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, αυτά τα προβλήματα θα λυθούν. Δηλαδή με την αλληλεσύνδεση των δικαστηρίων και με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ενδεχομένως αυτά να είναι καλύτερα. Πάντως, μπορεί κανείς να το θέτει και υπόψη της γραμματείας του εκάστοτε δικαστηρίου αυτά τα ζητήματα των προθεσμιών, ώστε να υπάρχει μια προσπάθεια για εγκαιρότερη ενημέρωση. Και η προθεσμία είναι από την έκδοση ή από την κοινοποίηση της απόφασης? Από την έκδοση. Νομίζω όμως ότι αρχίζει και από την κοινοποίηση. Από την κοινοποίηση είναι στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το αν η απόφαση τελικώς επιδικάζει κάτι ή δεν επιδικάζει. Έχει δηλαδή και αυτό το σκέλος, το οποίο... Γενικώς υπάρχει και μια αντιφατικότητα και στην ομολογία. Η βάση όμως είναι από την έκδοση της απόφασης. Είναι από την έκδοση. Και αν θέλει κανείς να είναι και ασφαλής, βεβαίως, έτσι. Αυτό τώρα είναι ένα, θα έλεγα, ναι, με σοβαρό πρακτικό ζήτημα, αλλά κυρίως δευτερεύον στην επιτυχία του εγχειρήματος, του θεσμού. Δηλαδή, περισσότερο το ζήτημα για μένα του ύψους του ποσού της αποζημίωσης, αυτά τα ζητήματα που τέθηκαν, αυτές είναι επαρκείς. Εάν αυτό θα δημιουργήσει ένα όπλο στα χέρια των ιδιωτών για να το χρησιμοποιήσουν, εκεί θα κριθεί η επιτυχία ή η αποτυχία για μένα. Περισσότερο δηλαδή στο ύψος των αποζημιώσεων και στην ταχύτητα της ίδιας διαδικασίας παρά στην προθεσμία. Η προθεσμία με τον ένα με τον άλλο τρόπο, κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα μπορούμε να ελέγχουμε και τα πρακτικά προβλήματα. Ναι, παρακαλώ. Θα συνεχίσω λίγο την κουβέντα. Επειδή υπόθηκε. Είπες ότι εμείς οι δικηγόροι θα είμαστε οι προπαγανδιστές αυτού. Και λεωφόροι, ναι. Του νεοφόροι, έτσι. Ναι, και λεωφόροι. Ξέρουμε όμως, ξέρουμε ότι υπάρχει ένα...
κύριος Βουπάνης. Ναι, αστεία. Ξέρουμε όμως ότι στην πράξη η δικηγορία σήμερα είναι ένα δύσκολο, να μην πω επώδυνο επάγγελμα και δεν ξέρω πώς θα εγώ προσωπικά θα πείσω τον πελάτη μου που εδώ και 15 χρόνια, μεθαύριο δικάζουμε αγωγή του 2003, ξέχασε ο Θωμάς, δεν κατάφερα να τον πείσω ότι έτσι λειτουργεί η ελληνική δικαιοσύνη και θεωρεί ότι εγώ είμαι υπεύθυνος που δεν δικάστηκε την υπόθεσή του που, από το 2003. Πώς θα τον πείσω τώρα αυτόν τον άνθρωπο να του πω ότι κοίταξε, θα πάμε στο δικαστήριο, θα κάνουμε κάποια έξοδα να ζητήσουμε μια εύλογη αποζημίωση για αυτή την καθυστέρηση. Ναι. Πώς θα το κάνουμε εμείς αυτό. Εδώ είναι το πρόβλημα. Ναι, από την πρόβλημα. Άλλη, ανάποδα τώρα. Ναι, ναι. Πάλι σε αντιπαράθεση με το φίλο του Θωμά. Μήπως αυτό ωφελεί τελικά αυτούς οι οποίοι έχουν τα οικονομικά μέσα, μιλάμε για επιχειρήσεις, για κάποιους οι οποίοι μπορούν να το κάνουν. Και όχι την πλειοψηφία αυτών οι οποίοι θύστηκαν με την καθυστέρηση της έκδοσης απόφασης. Εντάξει, τώρα για το ζήτημα το ποιος μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Δεν ξέρω αν έχεις και εσύ, Γιάννη, κάποια άποψη πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι το εικονικό κομμάτι, το κόστος το οποίο προβλέπεται για τα παράβολα, είναι προφανώς ένα θέμα, αλλά εντάξει, το θέμα υπάρχει σε όλες τις μορφές πρόβλησης στην δικαιοσύνη. Από την άλλη, νομίζω ότι αντισταθμίζεται σε τεράστιο βαθμό από την πολύ μεγάλη προβλεψιμότητα του Γρηγόρη. Δηλαδή, είναι σχεδόν βέβαιο, αν το διαχειριστεί κανείς με λίγη προσοχή, ότι θα πάρει κάποια αποζημίωση. Δηλαδή, να φανταστείτε στο διοικητικό πρωτοδικείο Αδρινίου, που συγκυριακά, λόγω της μείωσης της εισαγωγής υποθέσεων, εκδίδουμε αποφάσεις για προσφυγές που κατατέθηκαν πριν από 2-2,5 χρόνια. Είναι ακόμα και αυτές που είναι ενθουσιασμένοι διάδικοι, δεν έχουν ξαναδεί σε 2 χρόνια απόφαση στη διοικητικό. Είναι ακόμα και αυτές οριακά πρόθεσμες, γύρω στη διετία, χωρίς να είναι κάτι παγιωμένο, αλλά οτιδήποτε πάνω από τη διετία αρχίζει και είναι ύποπτο για επιδίκαση αποζημίωσης. Τώρα, όταν μιλάμε για, ας πούμε, από τον πρόεδρο εδώ του Δικηγορικού Συλλόγου για προσφυγές και αγωγές που κατατέθηκαν πριν από 10 χρόνια, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο που θα αποζημιωθεί. Ναι, εν τέλει αυτά τα δύο πλεονεκτήματα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αυτά που ανέφερα και εγώ προηγουμένως είναι τα δύο πλεονεκτήματα που κανείς μπορεί να αξιοποιήσει. Το πρώτο είναι η προβλεψιμότητα, ότι μπορεί να πει σε κάποιον ότι ξέρεις, θα κερδίσουν. Και το δεύτερο είναι η ταχύτητα, ότι ξέρεις, θα πάρουμε γρήγορα την απόφαση. Δεν θα κάνουμε 5 χρόνια, δεν θα κάνουμε 1,5. Και το παράβολο πίσω. Και το παράβολο πίσω. Αυτά δηλαδή η ταχύτητα και η προβλεψιμότητα ήταν και τα χαρακτηριστικά τα οποία ήθελα να έχει στους θεσμούς, μέχρι σήμερα τα έχει. Να δούμε. Συνεχίζω να έχω τις αμφιβολίες. Ναι, μακάρι. Μακάρι να. Ότι υπάρχει μια απόφαση που έχει εκδοθεί, η οποία όμως δεν επιδόθηκε. Έχω παράδειγμα συγκεκριμένο με δέσμευση λογαριασμού από τράπεζα, με απόφαση που βγήκε εδώ και 4 μήνες για αποδέσμευση λογαριασμού, η οποία ποτέ δεν επιδόθηκε και συνεχίζει αυτός ο άνθρωπος να μην έχει χρήματα στην τσέπη του, γιατί η απόφαση, η δικαστική δεν πήγε στην τράπεζα. Έχετε δίκιο προς τα πρακτικά προβλήματα. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν ανά περιόδους ή ανά περιοχές. Δεν μπορεί παντού να υπάρχει, σε όλα τα πράγματα δεν υπάρχει η ίδια εφαρμογή στην πράξη πάντα. Πάντως η γενική εικόνα, η αίσθηση και το μέχρι στιγμής αποτύπωμα είναι θετικό. Τώρα, σε άλλες περιοχές μπορεί να υπάρχουν περισσότερα προβλήματα, σε άλλες λιγότερες. Είναι μια διαδικασία που είναι και για τους δικηγόρους φιλικότερη, χωρίς να είναι φιλική, ανέφελη, χωρίς προβλήματα κανένα. Αλλά είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι εάν αξιοποιηθεί είναι στοίχημα. Δεν έχει κερδίσει ό,τι θα έπρεπε να κερδίσει. Πάντως, αν αξιοποιηθεί έτσι όπως πρέπει, μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα σε βάθος χρόνου. Θα το κάνουμε σαν εργολαβία που πρέπει. Αυτό είναι ο δικός μου φόβος. Από το φόβο. Να οργανώσουμε ομάδα δικηγόρων. Μόνο μου. Εμένα προσωπικά οι νομικές υπηρεσίες της Εθνικής Τράπεζας με εργαλούν και δεν εμπιστεύω, διότι η αγωγή αποζημίωση κατά αποδείγμα της πράξης εκκρεμεί από 2007. Ναι. Και με εργαλούν και τους παρέλεψα αρμοδίως. Ναι, βέβαια. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο σε αυτό. Βέβαια, να σας πω και κάτι το οποίο δράτω με τώρα τις ευκαιρίες, γιατί θυμήθηκα κάτι που είπε ο Γιάννης και ήθελα να το σχολιάσω. Ναι, υπάρχει πρόβλημα στη διοικητική δικαιοσύνη. Είναι πολύ επίπεδο. Δεν φταίνε μόνο οι δικαστές. Φταίνε πολλά, πολλά άλλα εκτός από τους δικαστές και πολύ περισσότερο. Και πέρα από τη διοικητική δικαιοσύνη φταίνε και άλλα μέρη. Δηλαδή, για παράδειγμα,
Στην παρουσίαση στην Αθήνα δεν έχουμε κάνει, είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Ρώσος ανέφερε ένα παράδειγμα που κάποιος τον παίρνει ένα τηλέφωνο, μια φοιτήτριά του στο μεταπτυχιακό και του λέει: ξέρετε, έχω κάποιον ο οποίος έκανε μια αίτηση στον νόμο για τα προχρεωμένα και πήρε δικάσιμο το 2032 στην Ελευσίνα. Και τι λέει αυτός, ότι ξέρεις κάτι, τώρα ρώταγε για αυτό το ζήτημα. Και τι ξέρεις, κατά την άποψή μου, τι λέει: μπορείς κατά παρέκκληση αυτής της διαδικασίας που προβλέπεται να εκδοθεί η απόφαση και μετά να πας απευθείας στο ΕΔΑ. Ενθουσιασμένη αυτή που παίρνει τη γνωμοδότηση του καθηγητή, το κλείνει, παίρνει τηλέφωνο τον πελάτη και μετά από δύο μέρες παίρνει πίσω τον καθηγητή και λέει: ξέρετε κάτι, ο πελάτης μου δεν το θέλει, του αρέσει η κρεμωδική. Γιατί μπορεί να πάρει μία προσωπική διαταγή, πάρει προσωπική διαταγή, Γρηγόρη, μέχρι το 25, θα πληρώνει 50 ευρώ το μήνα. Θέλω να σας πω ότι τα προβλήματα είναι πολύ επίπεδα, ναι, είναι οι ίδιοι ιδιώτες, είναι όλοι οι υπουργοί δικαιοσύνης, οι δικηγόροι. Στην Αθήνα που είναι πολλές υποθέσεις στην νομικό σπουδή του κράτους, που γι' αυτό να καθυστερεί, είναι όλες οι πλευρές. Όλες. Και αυτό εδώ έρχεται να δώσει μια προσπάθεια στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει από μόνο του, ή τουλάχιστον μπορεί να το ανακουφίσει. Και τουλάχιστον να ακουφίσει λίγο την διεθνή εικόνα της χώρας, να μην έχουμε αυτά τα τεράστια νούμερα που ανέφερε προηγουμένως για τις καταδίκες. Εν μέσω μάλιστα οικονομικής κρίσης, γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να επιδικάσεις λίγα χρήματα λιγότερα. Και για τον ιδιώτη σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή να μην χρειάζεται να πάει στο ΕΔΑ, αυτό που είπατε. Ποιος πάει στο ΕΔΑ σήμερα, άνθρωποι που έχουν χρήματα ή άνθρωποι που δεν έχουν χρήματα? Μάλλον αυτά άνθρωποι που έχουν. Επομένως, φέροντάς το σε τοπικό επίπεδο, είναι πιο εύκολο να αξιοποιήσεις αυτή τη δυνατότητα. Προβλέπεται και η διαδικασία σου βάζει δικηγόρο το ίδιο το δικαστήριο. Ναι, πράγματι. Πάντως θέλει μια προσοχή, έτσι, γιατί έδωσε ένα παράδειγμα πριν από μια δεκαετία, είναι κάτι παραπάνω, είναι βέβαιο ότι θα αποζημιωθείς. Θέλει μια προσοχή στον υπολογισμό του χρόνου. Γιατί οι αναβολές, τις οποίες ζητάει ο ιδιωτικός διάδικος, δεν υπολογίζονται μέσα σε αυτό το χρόνο. Ναι, μιλάμε για περιπτώσεις που δεν έχουν συζητηθεί καθόλου. Είναι το πρώτο. Είναι το πρώτο. Είναι το πρώτο. Ναι. Μια ερώτηση για να γίνει λίγο περισσότερο γλυκό και από πλευρά πολιτών. Μιλάμε για την καθυστέρηση από πλευρά τη κατάθεση ενό ενδείκου βοηθήματο ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ω το θέμα έκδοση τη αποφάσεω. Είτε εκ του νόμου είτε με την νομολογία που έχει δημιουργηθεί, υπάρχει ένα αυτόχρονικό διάστημα που καθορίζει το σεύλογο ή αυτό ποικίλια λόγω της εκάστοτε υποθέσεως. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που λαμβάνουν υπόψη για να καθορίσουμε το ποιο είναι το εύλογο, το εύλογο χρονικό διάστημα, αλλά θα μπορούσε να πει κανείς μια σχετική ασφάλεια ότι οτιδήποτε πάνω από δύο χρόνια αρχίζει και καθίσει το πρόβλημα. Αρχίζει και το εξετάζεις. Ιδίως πάνω από τρία είναι σχεδόν βέβαιο ότι έχει δικαίωμα σε αποζημίωση. Και η διαφοροποίηση, αν κερδίσει την υπόθεση ή την χάσει, υπάρχει. Δεν παίζει ρόλο. Ενδόμηχα όμως. Ενδόμηχα στο δικαστή τώρα μπορεί να παίζουν άπειρα πράγματα ρόλο. Στο νόμο δεν παίζει ρόλο. Αυτό που παίζει ρόλο είναι το διακύβευμα. Δηλαδή, αν ήταν, για παράδειγμα, ήταν μια υπόθεση, να πω κάτι πρακτικό, 176 ευρώ που ο ιδιώτης την έχει ξεχάσει. Δεν είναι τόσο σημαντική. Δεν είναι το διακύβευμα, δεν είναι το σημαντικό. Αν είναι μια πολύ κρίσιμη για την ίδια την υπόσταση υπόθεση, είναι πολύ σημαντική και επιδικάζεται άλλη αποζημίωση. Τώρα δεν ξέρω αν. Okay. Παρακαλώ. Ναι, έλα Δημήτρη. Αφενός για το παράδειγμα των υπερχρεωμένων, ναι. Έχει έρθει στο γραφείο μου άνθρωπος κάτοικος Λευκάδας, ο οποίος μου ζήτησε να προσφύγουμε στα υπερχρεωμένα στην Αθήνα για να πάρει το κεφαλαιοδικά σου, που λέγαμε πριν, για να πάρει την προσωρινή διαταγή και να καθίσει. Η πρώτη κατοικία, Δημήτρη, πού βρίσκεται? Στη Λευκάδα. Ένα πράγμα, Να κάνουμε, λέει, μια προφανώς αβάσιμη έτσι, να πάρουμε μια διαταγή για 10 χρόνια και βλέπουμε, εγώ είχα μείνει αποσβολωμένος να τον παρατηρώ. Το άλλο που ήθελα να ρωτήσω πέρα αυτού του χαριτολογήματος, ας πούμε, αφορά την περίπτωση που η ζημιά, για την υλική ζημιά από την καθυστέρηση. Στο διοικητικό δικαστήριο, για παράδειγμα, μπορεί να μην μπορείς να ανοίξεις μια επιχείρηση και μάλιστα σημαντικού βεληνεκούς εξαιτίας μιας αρνητικής απόφασης της διοίκησης. Με την υλική αυτή ζημιά τι γίνεται?
Ναι, κοίταξε, τώρα η ηλική ζημία είναι κάτι το οποίο είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Το ίδιο το ΕΔΑ δεν έχει κλείσει αυτό το παράθυρο, δηλαδή λέει ότι μπορεί κανείς να διεκδικήσει και ηλική ζημία, αλλά είναι πάρα πολύ αυστηρό στη στοιχειοθέτηση εκεί του αιτιόδου συνδέσμου. Αφενός μεν, αφετέρου αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό, επειδή δεν υπάρχει ενιαία εφαρμογή σε αυτά τα θέματα σε όλες τις χώρες, ότι έχει να κάνει και με την αστική ευθύνη του εκάστοτε δημοσίου, δηλαδή πώς αντιμετωπίζεται. Στην Ελλάδα το ζήτημα της αστικής ευθύνης του δημοσίου έχει αργήσει να ανοίγει και από τις παράνομες πράξεις των δικαστηρίων τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει φτάσει στο σημείο να αναγνωριστεί μια γενική και καθολική ευθύνη, αλλά έχει αρχίσει να ανοίγει. Αν μπορούσα να δώσω μια συνοπτική απάντηση, είναι ότι μπορεί κανείς να διεκδικήσει και ηλική ζημιά, αλλά είναι η εξαίρεση του κανόνα. Κάποιος άλλος, τελειώσαμε. Έχω μια εξονομική ερώτηση. Ναι, παρακαλώ. Γιατί ξέρω ότι το έχεις μελετήσει το θέμα, ζήτημα εκεί πέρα από τα στενάμικα. Πιστεύεις ότι και με βάση την εμπειρία που άλλες ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ομοθεσίας έχει να συμβάλει πέρα από την ικανοποίηση της απομείωσης και σε αυτό κατά αυτό το πρόβλημα της μείωσης της καθυστέρησης στην οικονομία της δικαιοσύνης. Θεωρώ πως ναι. Σε πρώτο επίπεδο καταρχήν θεωρώ ότι θα υπάρξει μέσα στον χρόνο μια μεγαλύτερη δυσιστοποίηση των ίδιων των δικαστηρίων, ξεκινώντας από τις γραμματείες αλλά και πηγαίνοντας και στους ίδιους δικαστές, στο πώς αντιμετωπίζουν την υπόθεση και ότι η αργοπορία στην υπόθεση, στην έκδοση μιας απόφασης, δεν έχει μόνο τυχόν πειθαρχικές ευθύνες, αλλά έχει και νομικές σημαντικές συνέπειες, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε επιδίκαση αποζημίωσης. Αυτό δηλαδή θα είναι πλέον μια παράμετρο στη σκέψη όλων. Αφετέρου ότι η επιδίκαση αυτής της αποζημίωσης μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να επιφέρει μια ευαισθητοποίηση του πώς αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα της σχέσης ποιότητας και χρόνου. Τα τελευταία 7-8 χρόνια υπάρχουν αλλεπάλληλες νομοθετικές προσπάθειες αυτή η σχέση να τροποποιηθεί προς το καλύτερο.